πολιτική απόφαση. Εδώ διαπράτεται ένα έγκλημα αυτή τη στιγμή. Άρχισαν τα όργανα της κατεδάφισης στην Κρήτη με την πρόσφατη κατεδάφιση ταβέρνας και καφέ μπαρ στο Καλαμάκι Χανίου να είναι μόνο η αρχή στο νησί. Σύμφωνα με στοιχεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, ο νόμος θα εφαρμοστεί άμεσα σε δεκάδες περιπτώσεις που έχει καταπατηθεί δημόσια γη ή και σε αιγιαλούς. Όταν εκκρεμωδικούν αυτές οι αποφάσεις, δεν εκτελούνται. Εμείς μιλάμε για μετάκλητα πρωτόκολλα, τα οποία δεν χωρούν καμία άλλη δικαστική απόφαση σε αυτά. Μπορούν να παίρνουν παρατάσεις εκτέλεσης, αλλά οφείλουν να εκτελεστούν. Και για του λόγου του αληθές, η συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζηράκη, έκανε λόγο για 40 κατεδαφίσεις το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε όλη την Κρήτη, με την περιοχή του Τομπρούκ αλλά και του Καρτερού στο Ηράκλειο να μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Έτσι, το όργιο των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, εάν κάτι δεν προκύψει στην πορεία, αναμένεται να περιοριστεί και να εδραιωθεί η τάξη σύμφωνα με την αποκεντρωμένη, αφού έως τώρα είχαν διαπιστωθεί σε επίπεδο Κρήτης 107 περιπτώσεις αυθαίρετης δόμησης που αποτελούσαν καρφιά στον όποιο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Διάγουμε μια πολύ δύσκολη περίπτωση όπου το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο είναι ένα πολύ ρευστό ερώτημα. Ο νομοθέτης είναι εκείνος που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους θα δοθεί μια άδεια, ας πούμε, θα επιτραπεί μια επένδυση. Άρα δεν είναι αυτό το ΣΤΕ, δηλαδή, δεν το έχει, ακυρώνει... Εδώ, αν ο νομοθέτης λέει άλλαν τ' άλλον, εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο. Δεν λέμε εμάς, δεν μας ρωτάνε το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν του ρωτούνε ποτέ αν είναι χρήσιμη ή όχι μια επένδυση, αν είναι σκόπιμο ή όχι να γίνει. Του λένε, κύριε, εσύ πρέπει να εφαρμόσεις τον νόμο. Καταλάβατε. Τραγικά τα στοιχεία που δείχνουν καταπάτηση μέχρι και των περιοχών Natura, αφού σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του προγράμματος Life Natura Themis, διαπιστώνονται τουλάχιστον 40 περιπτώσεις περιβαλλοντικού εγκλήματος που αφορούν την αυθαίρετη δόμηση. Που υπάρχουν περιβαλλοντικά αδικήματα, υπάρχουν αυτό που είπατε εσείς, καταπατήσεις, υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες, υπάρχει σοβαρό θέμα. Και στην Κρήτη όπως και σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να την ξεχωρίσω από άλλες περιοχές. Και όλα αυτά την ώρα που διαπιστώνεται αυξημένη ανεπάρκεια επιθεωρητών τα τελευταία 2 χρόνια, με την περιφέρεια για την αποκεντρωμένη να τρέχουν και να μην φτάνουν για την καταγραφή των δεκάδων περιπτώσεων σε καταπατήσεις. Μειωμένες προσλήψεις, προβλήματα μετατάξεων, υπάρχει παντού πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι σε όλους τους τομείς, και στην περιφέρεια και στην αποκεντρωμένη, το προσωπικό σήμερα και οι υπηρεσίες που επιτελούν περιβαλλοντική αδειοδότηση, αν αυτό το πράγμα γίνει εύκολο, γρηγορότερο και τυποποιημένο, όπως προσπαθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η εργασία που καλύφει αυτή τη στιγμή είναι αυτή, θα μπορέσουν οι υπηρεσίες και οι μονάδες αυτές να προσανατολιστούν στην περιβαλλοντική επιθεώρηση και στον περιβαλλοντικό έλεγχο. Αντιμέτωποι με τα δραστικά μέτρα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, θα έρθουν δεκάδες ιδιοκτήτες που θα δουν τα αυθαίρετα κτίσματα να πέφτουν το ένα μετά το άλλο το αμέσως επόμενο διάστημα.